Σε ισχύει από αύριο Τετάρτη αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα κατατόπους ΚΕΠ. Συνολικά αναμένεται να εξυπηρετηθούν 120.000 δικαιούχοι και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος, οι τυχεροί θα επιλεγούν με κλήρωση. Το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει εξαήμερες διακοπές σε τουριστικά καταλήματα τα οποία έχουν συμβληθεί με τον ΟΓΑ. Στο θέμα αναφέρθηκε η προϊσταμένη του ΚΕΠ Κορινθίας Μαρία Ξίδη. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι 14 Ιουνίου, για ένα μήνα δηλαδή. Το πρόγραμμα αφορά συνταξιούχους και ασφαλισμένους του ΟΓΑ, οι οποίοι βέβαια είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, τα προστατευόμενα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξαήμερες διακοπές σε ξενοδοχεία, καταλήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Περιλαμβάνει τριήμερο εκδρομικό πρόγραμμα με συμβεβλημένα γραφεία γενικού τουρισμού, καθώς και δωρεάν παροχή βιβλίων. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι δικαιούχοι όταν έρθουν στα ΚΕΠ είναι βασικά τα εξής. Πρώτον, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Δεύτερον, βιβλιάριο ασθενείας του ΟΓΑ, το οποίο να είναι θεωρημένο, να είναι σε ισχύ δηλαδή. Και επίσης το απόκομα πληρωμής τους, εάν είναι συνταξιούχοι, ή το απόκομα καταβολής των εισφορών τους, εάν είναι ασφαλισμένοι. Επίσης, σε περιπτώσεις ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου, θα πρέπει να προσκομίσουν και μία επιστολή, η οποία ήδη τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ και την έχουν. Σε περίπτωση, επίσης, ήθελα να επισημάνω εδώ που τρίτο πρόσωπο έρθει για να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΓΑ, θα πρέπει οπωσδήποτε να κατέχει νόμιμη αξιοδότηση. Επίσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο ΟΓΑ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση. Έτσι, οι κληρωθέντες αναρτώνται, τα ονόματα των κληρωθέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ και στη συνέχεια όποιος έχει κληρωθεί έρχεται στα ΚΕΠ, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ μπορεί να πάει και παραλαμβάνει τα δελτία κοινωνικού τουρισμού τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει.